σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει σωστή προετοιμασία, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε σήμερα τους μαθητές μας. Έχει γίνει, όσον αφορά την κτηριακή υποδομή, έχουν γίνει κάποιες εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν διαμορφώσει κατάλληλα τις τουαλέτες, έτσι ώστε να υπάρχουν εκεί συσκευές για αντισηπτικά, για σαπούνια και για βρύσες, και μάλιστα να αναφέρω κιόλας ότι λειτουργούν όλα με φωτοκύτταρο, έτσι ώστε να μην αγγίζουν τα παιδιά τίποτα. Από πλευράς προσωπικού έχουμε πληρότητα, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ωστόσο πιστεύω ότι στην πορεία θα καλυφθούν και αυτές, έτσι ώστε η σχολική μονάδα να είναι σε πλήρη λειτουργία. Τα βιβλία είναι εδώ. Σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο. Οι δάσκαλοι υποδέχτηκαν τους μαθητές. Θα τους δοθούν οδηγίες σχετικά με το πώς θα φοράνε και θα βγάζουν τη μάσκα. Το ξέρουν όλοι, και οι γονείς και οι μαθητές, ότι στο εσωτερικό του σχολείου είναι υποχρεωτικό να φοράνε τη μάσκα μας. Επίσης, θα τους δοθούν οδηγίες από τους δασκάλους σας όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας και ασφάλειας εδώ μέσα. Έχουμε μεριμνήσει έτσι ώστε τα διαλύματα να είναι σπαστά και να μην υπάρχει συγχρονισμός έξω στην αυλή όταν τα παιδιά θα είναι στο διάλειμμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εύχομαι και στα παιδιά εδώ του σχολείου μας και στους γονείς να είναι μια σχολική χρονιά δημιουργική, αποτελεσματική και όλα κατευχήν και με υγεία προπάντων. Έτσι. Είδαμε ότι τα παιδιά ήρθαν, οι γονείς άφησαν τα παιδιά έξω από την πόρτα του σχολείου, τους φόρεσαν τη μάσκα και αυτά μόνα τους μπήκανε μέσα στο σχολείο. Η διαδικασία του αγιασμού πώς θα γίνει? Ακριβώς αυτό προβλέπεται και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Οι γονείς θα αφήνουν τα παιδιά στην πόρτα της αυλής. Εκεί υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί της υπηρεσίας, όπου παραλαμβάνουν τα παιδιά και τα οδηγούν στις τάξεις τους. Τώρα, όσον αφορά τον αγιασμό, θα γίνει με βάση τη διευκρινιστική του Υπουργείου Παιδείας. Θα γίνει σήμερα στις 10.30 εδώ για το σχολείο μας, όπου παρουσία αντιπροσωπείας μαθητών, δηλαδή δύο παιδιά από κάθε τάξη θα κατεβούν κάτω, και αντιπροσωπείας δασκάλων. Έτσι θα γίνει ο αγιασμός, θα τηρούμε όλες τις αποστάσεις, όλα τα μέτρα, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.